Την απόφαση της κυβέρνησης να κρατήσει ανοιχτά τα σχολεία ειδικής αγωγής υπερασπίστηκε σήμερα η Υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Μανώλη Συντιχάκη. Το θέμα έφτασε στη Βουλή με αφορμή τα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε σχολεία ειδικής αγωγής σε Ερέθυμνο και Ηράκλειο. Επιβεβαιώνεται δε η ορθότητα της λήψης της τωρινής απόφασης για το άνοιγμα και την παραμονή της λειτουργίας των ειδικών σχολείων από όλο αυτό το αίσθημα της φροντίδας που, ό,τι και να λέμε, υπάρχει για αυτά τα παιδιά και μπορεί να υπάρχει μέσα στο σχολείο. Ήταν οδυνηρό για τα παιδιά να παραμείνουν εκτός της μαθησιακής διαδικασίας, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στο κομμάτι της λήψης των γνώσεων ή της ειδίκευσης των ειδικοτήτων που μπορεί να έχει κάποιος στο ΕΕΚ, αλλά και όλης της λυπής φροντίδας μέσα από το ειδικό βοηθητικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που παρέχεται και παρέχεται από το δημόσιο σχολείο. Όπως ανέφερε ο Μανώλης Συντιχάκης, το Υπουργείο πρέπει να προχωρήσει στη λήψη μέτρων που θα εξασφαλίζουν την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολείων ειδικής αγωγής, ενώ αναφέρθηκε και στην αναστάτωση που προκάλεσε στην εκπαιδευτική κοινότητα η εμφάνιση κρουσμάτων σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, θυμίζοντας ότι τα συγκεκριμένα σχολεία δεν διαθέτουν στοιχειώδεις, όπως είπε, υποδομές για την αποφυγή του συγχρονισμού. Η μέχρι τώρα τακτική του Υπουργείου και τα πρωτόκολλα δεν λαμβάνουν υπόψη ότι οι μαθητές των σχολείων ειδικής αγωγής στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μάσκα, πολλοί αντιμετωπίζουν υποκείμενα νοσήματα, είναι αδύνατο να τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις, καθώς συχνά οι περισσότεροι μαθητές χρήζουν φυσικής καθοδήγησης από τους εργαζόμενους που αναλαμβάνουν τη φροντίδα όχι μόνο των εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά και των προσωπικών αναγκών των μαθητών. Αυτή τη στιγμή, από τον αριθμό των ειδικών σχολείων που έχουμε στην Ελλάδα, περίπου το 4,5% παραμένουν κλειστά. Γιατί υπήρχε παρουσία κρουσμάτων. Πάμε να δούμε τι γίνεται όταν υπάρχει πράγματι ένα κρούσμα σε κάθε σχολείο. Υπάρχει συνεννόηση άμεσα του Διευθυντή Εκπαίδευση, μετά από ενημέρωση προφανώς από το σχολείο, με την αντίστοιχη διεύθυνση, την Περιφερειακή Διεύθυνση Υγείας, και λαμβάνεται αμέσως το μέτρο, χωρίς να χάνεται λεπτό, του κλεισίματος του τμήματος ή του κλεισίματος του σχολείου. Διαχρονικά οι κυβερνήσεις έχουν σταθεί απαξιωτικά απέναντι σε αυτές τις δομές ειδικής αγωγής. Και κακά τα ψέματα, έχουν πέσει θύμα ανεπαρκειών του εκπαιδευτικού και του υγειονομικού συστήματος. Καμία φροντίδα, καμία διαφοροποίηση και καμία εξειδίκευση, θα έλεγα, από τα κυβερνητικά επιτελεία διαχείρισης του κορονοϊού για τις δομές ειδικής αγωγής. Η Υφυπουργός Παιδείας μίλησε ακόμα και για την εξαποστάσεως εκπαίδευση, κυρίως στην ειδική αγωγή, με το Μανώλη Συντιχάκη να εμένει στο ζήτημα της συνεχούς ιατρικής παρακολούθησης των μαθητών και των εργαζομένων των ειδικών σχολείων με συχνά και επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ, όπως είπε. Επίσης, ζήτησε να καλευθούν το δυνατόν συντομότερα και τα κενά που εξακολουθούν να καταγράφονται ακόμα και σήμερα.